Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή συνεδρίαση που γίνεται Τρίτη μου δίνει την εντύπωση ότι είναι έτσι μια έκτακτη συνεδρίαση που ουσιαστικά έγινε για να πάρουμε αυτή την απόφαση. Νομίζω αυτό είναι το θέμα, το βασικό θέμα της σημερινής μας συνεδρίασης. Και ειλικρινά απορώ για ποιο λόγο. Στις 10 Οκτωβρίου, όταν είχε έρθει εδώ ο κύριος Βέτας, στην περιγραφή του για τον εορτασμό των Χριστουγέννων στην πόλη μας, είχε αναφερθεί με πολύ σαφήνεια ότι ο χώρος πάνω από το άγαλμα του Βενιζέλου στην Αριστοτέλους θα αξιοποιηθεί για την τοποθέτηση, για την αξιοποίηση από παιχνίδια αντίστοιχα που είχαμε άλλες χρονιές. Απορώ γιατί φτάνουμε 6 Δεκεμβρίου για να φέρουμε αυτή την έγκριση. Επίσης, να θυμίσω ότι στις 10 Οκτωβρίου σε εκείνη την συζήτηση, εκτός ημερήσιας διάταξης, είχαμε αποφασίσει την προμήθεια ειδών συνοστολισμού και φωταγωγήσεων αξίας 246.000 ευρώ. Επίσης, εκτός ημερήσιας διάταξης, στις 14 Νοεμβρίου, είχαμε πάρει την απόφαση για παραχώρηση της πλατείας στην Τούμπα στον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Εκεί, στον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και στην Τούμπα, ο χώρος διατέθηκε έναντι 1.000 ευρώ. Ο συγκεκριμένος χώρος, με βάση αυτήν την πρόταση, θα διατεθεί προς 3 ευρώ την ώρα. Τότε όταν είχαμε ρωτήσει... Τη μέρα, συγγνώμη. Τότε που είχαμε ρωτήσει γιατί τα 1.000 ευρώ, είχε υποθεί ότι η αποκεντρωμένη πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο ποσό, γιατί αλλιώς δεν θα θεωρηθεί ότι είναι θεμητή αυτή η μίσθωση. Δηλαδή με ένα πρόχειρο υπολογισμό αυτό το μήνα, αυτές τις κάποιες μέρες που θα λειτουργήσει εκείνος ο χώρος, το αντίτιμο θα είναι 100 ευρώ. Βλέπω ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία. Να θυμίσω επίσης ότι πέρσι για την αντίστοιχη παραχώρηση η απόφαση που είχαμε πάρει ήταν πολύ νωρίτερα. Ήταν στις 2 Ενδεκάτου του 2015 όπου είχε παραχωρηθεί ο άξονας Αριστοτέλους και του πεζοδρόμου της Αγίας Σοφίας στο επαγγελματικό και εμπορικό επιμελητήριο έναντι 8.000 ευρώ τότε. Νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν έτσι μια σχετική προχειρότητα και με δεδομένο ακόμα ότι στην εισήγηση αναφέρεται ότι θα υπογραφεί κάποιο μνημόνιο, το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς το μνημόνιο τι ακριβώς περιγράφει. Και να υπενθυμίσω ότι κοντά σε αυτήν την παραχώρηση, κοντά στον στολισμό από τον κύριο Βέτα και της ομάδας του που περιμένουμε έτσι με αγωνία, έχουμε πάρει και κάποιες που θα κοστολογηθούν γύρω σε 140.000 ευρώ και όπως είπε ο κύριος Λεκάκης, περιμένουμε και τους χορηγούς. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε πάρει μια απόφαση για το σημοστολισμό όπου για το 2016 το ποσό είναι 109.266,25 ευρώ. Όπως επίσης από το περσινό αντίστοιχο που ήταν γύρω στις 209.000 ευρώ, φέτος έχουμε αποφασίσει την αξιοποίηση ενός ποσού 17.000 ευρώ για τη συντήρηση αυτού του δεκτύου. Επίσης υπάρχει μια απόφαση Δημάρχου για σύσταση συνεργείου μονίμων υπαλλήλων και για υπολογισμό επιρροριών περίπου 20.000 ευρώ. Τα στελέχη αυτά βρίσκονται στη Διεύθυνση Τουρισμού και υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις, είναι στη διάθεση του Προεδρείου, αν δεν το γνωρίζει, να τις καταθέσω. Όλα αυτά δηλαδή από τη μια πλευρά κάνουν ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό και από την άλλη πλευρά βλέπω ότι σήμερα, 6 Δεκεμβρίου, συζητάμε εκτάκτως για ένα θέμα το οποίο θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφασίσει πολύ πολύ νωρίτερα. Ευχαριστώ.